σημερινό Masterclass δεν το ε, επιλέξαμε μόνοι μας. Ήρθε από την πραγματικότητα. Άρα πολύ συχνά μιλάμε σε αυτά τα Masterclasses για, για θέματα που μπορεί να είναι φευγάτα, μπορεί να είναι ακόμα και πυροβολημένα για μερικούς και μερικές, μπορεί να είναι εξωγήινα, αλλά εδώ για μας η όμορφη δικαίωση είναι να μιλάμε για την πραγματικότητα και όλοι να πιστεύουν ότι είναι εξωγήινο. Άρα επιτέλους έχουμε τώρα αποδείξεις για αυτά που λέγαμε εδώ και χρόνια, όχι μόνοι μας, α, όλοι σας, ότι η Ελλάδα έχει στρατηγικά αποθέματα στον τομέα των υδρογοναθράκων. Άρα κανονικά, αν είστε από τους μαθητές, θα πείτε απλώς επιτέλους. Αν δεν είστε από τους μαθητές, θα πείτε είναι αλήθεια. Αν είστε ακόμα πιο έξω, θα πείτε θα μας αφήσουν οι Τούρκοι και αν είστε πραγματικά πολύ πιο έξω, θα πείτε τι είναι το φυσικό αέριο. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής. Τέτοια μεγέθη φυσικού αερίου δεν το περίμενε κανένας. Εντάξει, όταν εγώ βλέπω πρώτη ανακοίνωση που αυτό μοιάζει με το κοιτάσμα Ζορ, που κανένας δεν τορμούσε να κάνει αυτή τη σύγκριση, γιατί όπως ξέρετε στην Κύπρο, όταν βγήκαν τα κοιτάσματα Αφροδίτη, Καλυψό, Γλάυκος, Κρόνος, Ζεύς, το πρώτο πράγμα που λένε όλοι είναι μα είναι μικρά, βέβαια δεν, έχουν, δεν ξέρουν πια τι είναι το μικρό, τι είναι το μεγάλο. Εδώ έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι είναι τεράστιο. Άρα, δεν ξέρω πώς αυτό θα μεταφερθεί από τους δικηγόρους που, ειδικά τους ραγιάδες, αν θα μας το πούν μικρό τεράστιο, μεσαίο τεράστιο ή μεγάλο τεράστιο, πάνω είναι τεράστιο. Και αυτό είναι για όλα τα μεγέθη. Άρα, όλοι σας και όλες σας που θέλετε τόσο καιρό να δείτε επιτέλους κάτι το τεράστιο στην Ελλάδα, το οποίο να είναι βαρύ, να αφήνει ένα αποτύπωμα και να είστε σίγουροι ότι δεν είναι ανάγκη να ασχολείστε μόνο με τους τσολιάδες, ήρθα. Εντάξει. Κανονικά λοιπόν, αν ήμασταν στην Νέα Ζηλανδία, θα κάναμε το ΑΚΑ. Αν ήμασταν Σκοτσέζοι, θα χρησιμοποιούσαμε ένα άλλο εργαλείο για να αποδείξουμε ότι υπάρχει και πιο βαρύ από το ΑΚΑ. Αλλά εμείς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μόνο φουστανέλες. Κάτι θα βρείτε, κάτι θα σκεφτείτε. Αυτό που έχει σημασία είναι έχουμε πραγματικά κουραστεί με το τίποτα και με τη μιζέρια. Έχουμε χρόνια που συζητάμε ότι έχουμε τέτοια κοιτάσματα. Όλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι κοιτάσματα σαν το κατάκολο είναι πολύ μεγάλα, που είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Όλοι προσπαθούν να μας πούν ότι μπορούμε να βρούμε και αλλού. Άλλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι το φυσικό αέριο είναι πετρέλαιο. Άρα μας λένε ακόμα και ε, για, πώς να το πω τώρα, πετρελαιομάνα αντί για τη Η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι μιλάμε για φυσικό αέριο. Άρα, μιλάμε λοιπόν για ένα τεράστιο θέμα, το οποίο θα συνεχιστεί. Το φυσικό αέριο δεν είναι μόνο για τώρα. Θα κρατήσει καιρό, γιατί χρειαζόμαστε μια ενέργεια που είναι σταθερή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν μεταβατικό τρόπο, μια χαρά θα είμαστε όλοι μας. Ε, την προτίμησή μας προς το φυσικό αέριο την ξέρετε όλοι. Άμα δεν την ξέρουν μερικοί, άμα τώρα δεν φανεί, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Άρα το γεγονός τώρα ότι ε, στις που είχαμε προκηρύξει, Άρα μιλάμε τώρα για νοτιοδυτικά Κρήτης, δυτικά Κρήτης που βέβαια είναι και νότια Πελοποννήσου. Όλα αυτά τα δεδομένα, θυμάστε ότι μας έλεγαν διάφορα πράγματα, ότι δεν υπάρχει τίποτα, μετά μας είπαν ότι μπορεί να υπάρχει αλλά είναι πολύ βαθιά. Τώρα τελικά μας λένε ότι υπάρχει. Ε, τώρα έχουμε κάνει και σεισμικά, αυτά εδώ είναι δύο διαστάσεων. δεν ακούσαμε και πόση καθυστέρηση είχαμε υποτίθεται για ανθρώπους που ασχολούνται με το περιβάλλον, εμένα αυτό μου θυμίζει αυτούς που πιστεύουν ότι είναι πιστοί και δεν είναι πιστοί. Ακούμε τώρα πράγματα του τύπου να βρούμε ισορροπίες, πώς να το ανακοινώσουμε. Δεν θα κάνω κανένα συμβιβασμό. Μιλάμε για τεράστια αποθέματα, άρα όσοι δεν θέλουν να τα δουν, απλώς να κλείσουν τα μάτια τους. Εδώ είναι, τα έχουμε, θα τα αξιοποιήσουμε και αμέσως, το είδαμε και από τις ανακοινώσεις, μιλάμε για παροχή ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Άρα είναι η πρώτη φορά που εγώ βλέπω ανακοινώσεις τέτοιου τύπου, γιατί συνήθω λέμε θα το αξιοποιήσουμε και ό,τι μας περισσέψει θα το στείλουμε στους άλλους κλπ. Άρα μπορώ να πω το εξή. Είναι μια απόλυτη δικαίωση για όλους τους ανθρώπους που πάλεψαν για αυτά τα δεδομένα. Έχω τώρα στο μυαλό μου ειδικά τον Αντώνη το Φόσκολο, γιατί είναι από τους μεγαλύτερους. Ε, έχουμε τον Ηλίακο τον Κονοφάγο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που από την αρχή έλεγαν ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα και είναι το πιο σημαντικό. Ακούσαμε ακόμα και υπουργού να μας λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η ανακάλυψη, που έχουμε και την ελληνική εταιρεία και την Exxon Mobil μαζί, ξαφνικά την ώρα της ανακοίνωσης, ξέρετε τι ακούσαμε ήδη, ότι ενδιαφέρεται ήδη η Chevron. Άρα αυτό σημαίνει ότι, ενώ προσέξτε, δεν έχουμε κάνει ακόμα γεώτρηση, εντάξει. Η γεώτρηση κανονικά ήταν προγραμματισμένη το 25. Η Exxon Mobil μόνη τη ανακοινώνει ήδη το 24. Συνήθω είναι το κράτο που επιμένει πάνω στην εταιρεία του τύπου κάνετε γρήγορα γιατί θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Εδώ είναι η εταιρεία που έχει κάνει ένα χρόνο πιο νωρί το πρόγραμμα. Άρα, το γεγονό θα είναι τώρα η ExxonMobil και έρχεται και η Chevron. Μην σας ξαφνιάσαν ξαφνικά και ξαναδείτε και την Total με τέτοια ε, αποθέματα για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι ε, μεγάλη επένδυση, συμφέρει όλους να λειτουργήσουν συμμαχικά και όλο αυτό το πλαίσιο που δημιουργείται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά αναβαθμίζει όλη την Ανατολική Μεσόγειο και μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να μοιάζει και με αυτό που θα λέγαμε τη Βόρεια Θάλασσα. Όσοι ξέρουν από αυτά καταλαβαίνουν. Λέω λοιπόν ότι το ανάλογο της Βόρειας Θάλασσας βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκεί πέρα υπάρχουν δύο παίχτες που μας αγγίζουν ιδιαίτερα, είναι βέβαια η Ελλάδα και η Κύπρος. Άρα όλες τις δικαιολογίε που ακούσαμε για το αν θα πρέπει να το κάνουμε, να μην το κάνουμε, να κάνουμε τον αγωγό ή να μην γίνει ο αγωγός ή πότε θα γίνει. Θα δείτε τώρα την επιτάχυνση που θα ζήσουμε. Αν μερικοί από εσά κοιτάζουν και τις λεπτομέρειες, να ξέρετε ότι η ανακοίνωση αυτή γίνεται με αυτόν τον τρόπο και από την πλευρά της Ελλάδος, γιατί πολύ απλά έχουμε και εκλογές. Η ουσία είναι μία όχι μόνο θα γίνει αυτή η αξιοποίηση, όχι μόνο θα δούμε σε πρακτικό επίπεδο αυτά τα αποθέματα να αλλάζουν τη ζωή μας, αλλά βέβαια θα γίνει και επέκταση, ακριβώς όπως έγινε και στην Κύπρο, δηλαδή θα έχουμε και άλλα οικόπεδα και αυτό θα το ζήσετε. Άρα μην μου πείτε τώρα πια ότι δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, και αν κάποιος αναρωτιόταν ακόμα αν υπάρχει Θεός, νομίζω το έχει δείξει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αυτά προς το παρόν.